Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνεται ο ρεβιθένιος καφές, ας το πούμε. Γεμίσαμε με αυτή την φλιτζάνα νερό και βάλαμε στο μπρίκι, ζεσταίνεται. Βάλαμε δύο κουταλιές εδώ. Κοιτάξτε, αυτός είναι καφές από ρεβίθι. Οπτικά είναι ίδιος ακριβώς και γευστικά μοιάζει πολύ. Θα το δείτε αν το δοκιμάσετε. Βάζουμε και μια ζαχαρίνη ή μια κουταλιά ζάχαρη, μια κουταλιά στέβια, λίγο γάλα, όπως εσείς θέλετε. Και είπαμε, γίνεται όπως ελληνικός καφές. Να σας πω, όσο σε πιο χαμηλή φωτιά το φτιάξετε, σαν το ελληνικό, τόσο καλύτερος γίνεται. Θυμίζω παλιά γινόταν στη Κόβολη, ζεστή άμμο, ζεστηνόταν και τα τυχώματα. Και περιμένουμε να φουσκώσει. Όχι, φουσκώσει. Κοιτάξτε, αν δεν σας το λέγανε ότι δεν είναι ελληνικός καφές και είναι καφές από ρεβίθι, θα το πιστεύατε? Πιστέψτε με, αν το δοκιμάσετε θα σας φανεί πολύ κοντά στη γεύση του καφέ. Γεια σας, βλέπετε Chilpi Channel, είμαστε στο μπαλκόνι μας να απολαύσουμε το καφέ μας. Τι καφέ θα απολαύσουμε? Θα έλεγα, λέω καφέ, αλλά είναι καφές από ρεβίθι, κεντρικό νευρικό σύστημα. Θα ήθελα να πω ότι καφείνη μπορεί να σας πειράξει να σας επιφέρει αϊπνίες, συνεχόμενη υπερδιέγερση και νεύρα. Ακόμα και αν καταφέρετε να κοιμηθείτε, θα κάνετε ένα ύπνο κακής ποιότητας σε όσους τους πειράζει. Θα κοιμηθείτε λίγο και δεν θα ξεκουραστείτε. Λόγω της έκρησης του γαστρικού οξέως μπορεί να σας προκαλέσει ακόμα και γαστρίτιδα και διαταραχές στο στομάχι. Αρκετός κόσμος προσπαθεί να αποφύγει την καφείνη, να μην έχει αυτά τα συμπτώματα και να βρει υποκατάστατα. Εμένα, γι' αυτό το έκανα αυτό το βιντεάκι, το κάνω αυτό το βιντεάκι, με προκαλεί καφέινη υπερδιέγερση, ταχυκαρδίες και αν μας ακούσει κανένας γιατρός, κοιλιακές ταχυκαρδίες, οπότε ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι. Τέλος πάντων, θα πω μόνο για μένα. Έψανα να βρω ένα προϊόν φυτικής προέλευσης, γιατί βαρέθηκα να πίνω χάμω μήλι, και τσάι δεν μπορούσα να πιω, γιατί το χαμομήλι δεν έχει καφέινη, ενώ το τσάι έχει, και τσάι πίνονται και πίνουμε τσάι σε μεγάλες ποσότητες, μια-δυο κούπες, οπότε και το τσάι ήταν ανέκτητο να πιω. Έπινα συνέχεια χαμομήλι και έψαχνα να βρω ένα υποκατάστατο. Ένα υποκατάστατο που μπορεί να καταναλωθεί οποιαδήποτε στιγμή. Βράδυ, πρωί, το μεσημέρι, πριν κοιμηθείς το βράδυ. Κοιτάξτε, τι είναι αυτό? Είναι καβουρντισμένο ρεβίθι και πολλοί όταν το ακούν
θυμούνται τη γιαγιά τους ή του παππού τους που λέγανε πήγαν στην κατοχή. Είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν και κοιτάξτε θα πούμε τα ωφέλη του. Είναι κομμάτι της κριτικής υγιεινής διατροφής. Μοναδικό σε γεύση και μοναδικό άρωμα. Χωρίς καφέινη. Χωρίς συντηρητικά. Συμβατό με την ομοιοπαθητική. Ανακαλύψτε τις φυσικές ιδιότητες του υποκατάστατου του καφέ από το ρεβίδι και κριθάρι. Εν τω μεταξύ έχει κριθάρι, όπως έχει ρεμπιθένιο, έχει κριθαρένιο. Πολλοί κάνουν μίξ και βγαίνει μια διαφορετική γεύση. Είναι σαν το καφέ. Άλλοι πίνουν φρέδι καπουτσίνο, άλλοι πίνουν καπουτσίνο, άλλοι πίνουν διάφορους καφέδες. Γνωστό για τις θεραπευτικές ιδιότητες από τον Όμηρο. Γνωστό και τη διατροφή των Σπαρτιατών. Αντιοξειδωτικό, διουρητικό, αναζωογονητικό ρόφημα που βοηθά στην ελάττωση, προσέξτε, της χοληστερίνης, του ζακάρου στο αίμα, πλούσιο σε βιταμίνες B3 και B6, μέταλλα, κάλιο, σίδηρο και φωσφορικό οξύ. Τι άλλο να έχει. Αν αποφασίσατε ότι ήρθε ώρα να κόψετε την καφέινη και να βρείτε υποκατάστατο, δοκιμάστε, είναι καφές από ρεβίθι με όλα αυτά που είπαμε πριν. Πολύ γευστικός και πιστέψτε με ότι πλησιάζει τη γεύση του καφέ. Αν θέλετε βάλτε και λίγο γάλα, βάλτε ζαχαρίνη ή ζάχαρη κανονική ή στέβια, ό,τι θέλετε. Τώρα, όσον αφορά τη γεύση, είναι καβουρδισμένο ρεβίθι, χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτε το πρόσθετο και η μίμηση της γεύσης του καφέ επιτυχάνεται μερικές φορές με την προσθήκη συστατικών όπως σίκα, σιτάρι, χαρούπι, παντζάρι, σίκαλι, γαλανίδι και μελάσα. Το ρόφημα είναι στιγμαίο και πίνεται σαν τον ελληνικό καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, αν θέλετε να κόψετε τον καφέ, αν σας πειράζει η καφεΐνη, αν ψάχνετε υποκατάστατο, πιείτε καφέ από ρεβίθι ή καφέ από κρυθάρι ή μίξ ή με διάφορες γεύσεις. Υπάρχουν στο εμπόριο. Εγώ δεν είμαι έμπορος, δεν πουλάω κάτι, απλώς έκανα το κάνω αυτό το βιντεάκι για να μάθει ο κόσμος, όποιος δεν ξέρει φυσικά, θα μου πούνε να ανακάλυψει την Αμερική, όποιος δεν ξέρει φυσικά, ότι αυτό είναι ένα σκεύασμα που μοιάζει πολύ στον καφέ, πίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, πάμε μετά για ύπνο, δεν πειράζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν πειράζει, δεν φέρνει ταχυκαρδίες και δεν πειράζει στη... και είναι ωφέλιμο ως προς την υγεία. Βλέπετε Chilpi Channel, σήμερα ήπιατε τον καφέ στο μπαλκόνι μου. Βλέπετε Chilpi Channel και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σήμερα ήπιατε ρεβιθένιο, ήπιαμε ρεβιθένιο καφέ στο σπίτι, στο μπαλκόνι. Έξω είναι καλοκαίρι. Είναι ένα ρόφημα το οποίο βοηθάει στην υγεία, δεν προκαλεί προβλήματα, τα προβλήματα που προκαλεί η καφέινη και είναι διατροφικά κάτι πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πολύ που βλέπετε Chilpi Channel. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν βλέπουμε ο αριθμός των συνδρομητών μας να αυξάνεται. Είμαστε τελείως ερασιτεχνικό κανάλι και κάνουμε τα διάφορα βίντεο από ευχαρίστηση και μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.